centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Κάνω βόλτα στην όμορφη πόλη σας και χαίρομαι τόσο πολύ. Ναι. Είσαστε τόσο, τόσο ευλογημένοι εδώ πέρα. Την άνοιξη να μας βλέπατε, την άνοιξη να μας βλέπατε. Την άνοιξη. Την άνοιξη σας άκουγα διαδικτυακά. Είχα όλους τους φίλους μου συνδεμένους από ναι. το πρόγραμμα και, και μάθαινα τα νέα σας και ήταν... Ήταν πολύ δύσκολο αυτό. Και το δικό ολονών και το δικό σας ένα παραπάνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ λοιπόν τι έχει συμβεί τώρα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρωτότυπο. Και που όλοι μας όσοι δούμε τουλάχιστον την παράσταση, κάτι οικείο θα βρούμε μέσα σε αυτήν. Ακριβώς αυτό. Κάνουμε μια παράσταση, λέγεται θέατρο ντοκουμέντο. Αυτό είναι μια ναι. καινούργια τάση στο, ναι, ναι. στο θέατρο. Ουσιαστικά έχουμε πάρει συνεντεύξεις ναι. στην περίοδο της άνοιξης που λέγαμε που ήταν ναι. για όλους μας δύσκολο. Εμείς αυτή τη δυσκολία την κάναμε δημιουργία. Κλεισμένη από την άνοιξη της καραντίνας λοιπόν. Της άνοιξης καραντίνας πήραμε συνεντεύξεις από ανθρώπους από την Καστοριά. Και ακούσαμε προσωπικές τις ιστορίες πώς το βίωσαν. Mm. Από ανθρώπους που νόσησαν, από ανθρώπους που είχαν δικούς τους που νόσησαν, από παιδάκια, από έφηβους που χάσανε τα μαθήματα, από έφηβους που δεν μπορούσαν να συναντήσουν την αγαπημένη τους και είχαν πρόβλημα. Πήραμε σχεδόν από παντού συνεντεύξεις. Έχουμε μαζέψει φοβερό υλικό. Από ιερείς έχουμε πάρει, από δικηγόρους, από όλες τις ειδικότητες. Γιατρούς, φαρμακοποιούς, από φούρνους. Τα πάντα. Από απλούς ανθρώπους, από καθαρίστριες. Και τι βγάλατε μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, θησαυρούς. Θησαυρούς βγάλαμε γιατί βλέπουμε ότι δεν είμαστε μόνοι μας. Ότι όλοι είχαμε μια κοινή βάση, όλοι οι άνθρωποι. Άλλος το βίωσε διαφορετικά, άλλος το βίωσε με έναν άλλον τρόπο. Δηλαδή ένας Εργένης που ήταν μόνος του ναι. δεν μπορούσε να μαγειρέψει, βρέθηκε αντιμέτωπος με αυτό. Είχε τον Πετρετζίκη στην τηλεόραση όμως. Είχε τον Πετρετζίκη, είδαμε πάρα πολύ Netflix. Οπότε έχουμε φτιάξει μια σύνθεση. Αγαπήσαμε τα τετράποδα. Τα τετράποδα. Ναι, βέβαια. Και εγώ που έχω και παπαγάλο, έβγαζα και τον παπαγάλο μου, Βόλτα. Χρειάστηκε μια μέρα παραδόση. Ποιο ήταν εκείνο τότε... το αλφα, πώς λεγόταν, αλφα για τα κατοικίδια, αλφα 6. Β, πώς ήτανε. Β, 6. Χρειάστηκε κάποια στιγμή να βγάλω τον παπαγάλο μου, να το μεταφέρω στη ναι. μητέρα μου. Οπότε έστειλα το μήνυμα για το όντως αυτό συνέβαινε. Έπρεπε να το μεταφέρω γιατί έπρεπε να κάνω κάτι. Μάλιστα. Και λέω θα με σταματήσει κάποιος αστυνόμος και θα νομίζει ότι τον του κάνω τρόλ. Ότι δεν είναι αλήθεια. Λοιπόν, έγιναν όμως λοιπόν, για αυτά. Έγιναν. Αυτά λοιπόν τα έχουμε βάλει και τα δύσκολα ναι. και τα δύσκολα και τα αστεία. Τα έχουμε φτιάξει αυτή την παράσταση που την κάναμε με φοβερή αγάπη, με προσοχή πάνω στα μέτρα της εποχής ασφαλείας. Ναι, Facebook να πούμε επίσης, Facebook τεινάχτηκαν στον αέρα, Instagramια, όλα αυτά, είναι μια χαμός, πραγματικά. Stories. Και για stories λέμε και για... Δεν έχουμε αφήσει τίποτα. Τίποτα. Έχουμε πιάσει έρωτες είχαμε. Έχουμε μια συγκλονιστική συνέντευξη. Και γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για την Καστοριά, για τους ανθρώπους και για τους ανθρώπους που δουλέψαμε μαζί, αλλά και για αυτούς που μας εμπιστεύτηκαν, ναι. φυσικά με όλη την ανωνυμία. Έχουμε μια φοβερή συνέντευξη ενός ανθρώπου που πρώτη φορά βρέθηκε με την οικογένειά του μέσα στο σπίτι, γιατί δούλευε πολύ, και δημιούργησε μια παράνομη σχέση όντας μέσα από την καραντίνα, η οποία είναι συγκλονιστική. Ναι, μεν είναι παράνομη σχέση μέσα από την καραντίνα. Ναι. Μάλιστα. Έχουμε πιάσει όλα, αλλά τα βλέπουμε από την ανθρώπινη τους πλευρά. Από αυτό που βρεθήκαμε όλοι αντιμέτωποι με τους εαυτούς μας, τις επιλογές μας και τους γύρω μας. Εμείς αυτή την παράσταση τη στηρίξαμε κατά βάση σε αυτό το. Το έχουμε πάρει από τη μίδια του Ευρυπίδη, το οποίο λέει αυτά που περιμέναμε να γίνουν δεν έγιναν ποτέ. Και αυτά που ήταν να μην γίνουν έγιναν. Δηλαδή όλοι έχουμε ένα μεγάλο μέρος της παράστασης που λέμε τα σχέδιά μας που κάναμε για το Πάσχα. Άλλωστε θα πήγαινε στο Άμστερνταμ, άλλωστε θα έπαιρνε δίπλωμα οδήγησης. Και ξαφνικά η ζωή βλέπετε ότι είναι ένα βήμα πιο μπροστά από εμάς. Και είναι πολύ ωραίο να ζούμε το τώρα, να ζούμε αυτό που έχουμε. Και αυτό σας έδωσε αυτή την έμπνευση λοιπόν για αυτή την ιστορική άνοιξη πραγματικά, την οποία θα θυμόμαστε αναμφίβολα για μια ολόκληρη ζωή. Εμείς αυτό λοιπόν είπαμε να το καταγράψουμε στην αρχή για μας,
να δούμε πώς το βιώνουμε και μετά. Και μετά όλο αυτό είπαμε, γιατί να μην το κάνουμε δημιουργία και τι έγινε αυτή τη στιγμή. Έγινε και με όλες τις δυσκολίες. Κάναμε πρόβες από το Zoom. Με το σπασμένο ρόδι έγινε, να υπενθυμίσουμε. Με το σπασμένο ρόδι, που είναι καταπληκτική ποιότητα άνθρωποι. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος, με φοβερά εμπνευστική και όλοι σας εδώ στην Καστοριά. Αλλά αυτά τα παιδιά έχουν μια φοβερή όρεξη να πάνε τα πράγματα πιο πάνω. Και ειδικά αυτές τις δύσκολες εποχές είναι πολύ ωραίο κάποιος να σου δίνει το χέρι και να σου λέει έλα πάμε. Να πούμε και τα ονόματα αυτών των παιδιών που παίζουν και που συμμετέχουν κτλ. Γιατί αξίζει, είμαστε, νομίζω. Είμαστε πολλοί. Να τα πω εγώ που τα έχω και πρόχειρα. Πείτε τα. Παίζουν Μαρία Αναγνώστου, Δέσποινα Αντωνιάδου, Βάσο Ζαρογιάννη, Μένη Κόκκινου, Θάλια Κολιοπούλου, Βάσο Μαυρομάτι, Γεωργία Τούφα. Στην ομάδα εργασίας και έρευνας. Τίμος Καραγιάννης, Νικόλας Μερτζανίδης, Βέτα Βλαχάβα, Σοφία Ξηρομερίτη. Η σκηνοθεσία βεβαίως δική σας, του κυρίου Χατζιαδαμίδη. Δραματική συνεργασία, δραματουργική συγγνώμη, συνεργασία Μαρία Μουστάκα, Φωτισμή Αντώνης Νίτης, σχεδιασμός αφίσας Κώστας Λάκης και ηχολήπτης ο Γιώργος Κυριακίδης. Αυτή είναι η ομάδα όλους που θα παρουσιάσει για 4 μέρες, 16, 17, 18 και 19 Ιουλίου, από αύριο λοιπόν, 9 και 4, στο Αρχοντικό Πτυχίων, 5 ευρώ η είσοδος, να μπορείτε να κάνετε και προκράτηση της θέσης σας. Και να έρθουμε λίγο πιο νωρίς για να μην έχουμε συνοστισμούς και όλα αυτά τα προσέχουμε. Και είναι καταπληκτικός και ο χώρος του Αρχοντικού Πτυχίων, φυσικά. Ο καταπληκτικός ο χώρος είναι. Εγώ να σας πω αυτό που παρακολούθησαν κάποιοι τις πρόβες μας από το διαδίκτυο, άνθρωποι από μακριά. Μου είπαν δύο πράγματα που εμένα με συγκίνησαν. Το ένα είναι ότι έμαθα πράγματα που δεν τα ήξερα. Γιατί έχουμε κάποιες πληροφορίες από ανθρώπους, από ανθρώπους από φαρμακεία, από την εντατική γιατρούς, που δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Οπότε λένε πράγματα που δεν τα ξέρουμε. Και από την άλλη, μου είπαν και με συγκίνησαν πολύ ότι νιώσαν ότι δεν είναι μόνοι τους. Ότι σε όλο αυτό δεν ήμασταν μόνοι μας. Και εμένα αυτό με συγκινεί πολύ. Και αυτός είναι και ο λόγος που θέλω να κάνω θέατρο. Γιατί θεωρώ ότι είμαστε όλοι άνθρωποι και έχουμε τις ίδιες ανάγκες. Έχουμε ίδια ανάγκη για ασφάλεια, φοβόμαστε το ίδιο. Άλλος, και εδώ ήταν συγκλονιστικό, γιατί όσο γυμνασμένος και δυνατός να ήσουν, αυτός ο ιός ήταν αόρατος. Οπότε ήμασταν όλοι ίδιοι απέναντι σε αυτό. Σωστά. Και γι' αυτό λέμε, επειδή είναι μια ιστορία που μας αγγίζει πάρα πολύ και την βιώσαμε τόσο έντονα κι εμείς εδώ στην Καστοριά, ουσιαστικά, αν είναι να δεις μια παράσταση φέτος, αξίζει να δεις αυτήν. Εμείς πάντως την κάναμε με φοβερή αγάπη. Ναι. Σας περιμένουμε. Θα έρθουμε. Σας περιμένω πραγματικά, θα γελάσετε και θα συγκινηθείτε, γιατί έχουμε και πολύ αστεία πράγματα μέσα, έχουμε και πολύ συγκινητικά, τα έχει όλα. Λοιπόν, μια πολύ ωραία λοιπόν ιδέα που υλοποιήθηκε και σας περιμένουν όλοι οι άνθρωποι που την υλοποίησαν και την έχουν κάνει πραγματικότητα, επαναλαμβάνω. Και μπράβο σας σε όλους σας σε αυτή την πόλη και από το Δήμο και από εσάς από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης που στηρίζετε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Εμένα με συγκινεί, θέλω να επιστρέφω εδώ και να το κρατήσετε, και μπράβο που περάσετε δύσκολα, αλλά συνεχίζετε. Μπράβο. Και να δούμε, γιατί τώρα πάλι κάτι ξαναπερνάμε, αλλά είμαστε λίγο πιο μαθημένοι πια και πιο και με περισσότερες γνώσεις πάνω σε αυτό. Για να δούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας. Καλή επιτυχία. Εύχομαι, νομίζω ότι οι παραστάσεις θα είναι πάρα πολύ. Με όσον κόσμο προβλέπετε, γιατί θα έλεγα τώρα να είναι γεμάτο. Δεν μπορεί να είναι γεμάτο. Δυστυχώς η αυλή του Αρχοντικού Πτυχίων, γιατί πρέπει να τηρούνται αυστηρά τα προβλεπόμενα μέτρα που συστήνει και ο ΕΟΔΗ. Γι' αυτό πάντως θα είναι γεμάτο, αλλά με τις αποστάσεις που πρέπει να υπάρχουν. Εγώ πάντως αυτό λέω, μακάρι να είμαστε γεροί και του χρόνου να το γεμίσουμε μέχρι πάνω. Ακριβώς. Και θα γεροί να είμαστε, όλα θα γίνουν. Ας είμαστε λιγότεροι φέτος, αυτοί που είναι, ας κάνουν περισσότερες παραστάσεις και του χρόνου όλοι καλά μαζί να ανταμώσουμε με άλλες συνθήκες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Γεια σας. Centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.